Βόλτα σε μειονοτικές συνοικίες της Κομωτινής στην οδό Φιλιππού Πόλεως πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιουνίου κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής του Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Χρήστο Σταϊκούρα. Τα δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνοδεύονταν από τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον Φάνη Κοφίδη, τον Γιάννη Τζαμπάζη καθώς και τον Αντώνη Γραβάνη και μέλη της Δημοτικής Παράταξης Κομωτινή Δυνατά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φωνής της Ροδόπης, ο κ. Αβραμόπουλος σε συνομιλία που είχε με κατοίκους εξήρε την αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη, για την οποία όπως είπε μπορεί να γίνει παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο, και τους κάλεσε να μην αφήνουμε τίποτα να παρεμβαίνει σε αυτή την ωραία συνύπαρξη, φωτογραφίζοντας την ουσία της παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου. Εάν η ελληνική περιφέρεια συνολικά δεν προχωρήσει μπροστά, τότε θα υποστεί τις επιπτώσεις και το αστικό κέντρο. Ενώ οι μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή το 72-75% του πληθυσμού της χώρας. Και βέβαια, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα πριν. Η ΕΕΤΟ συνύπαρξη, γιατί ξεπεράστηκαν πολλά από εκείνα που μας συνόδευαν στο παρελθόν, ανοίγει ένα καινούριο δρόμο με σήματα προς την παγκόσμια κοινότητα. Διότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, στις γειτονικές χώρες έχουν να κάνουν με ένα έλλειμμα αμοιβαίου πολιτισμικού σεβασμού. Κάτι που εδώ πλέον υπάρχει. Και δεν σας κρύβω ότι πριν έρθω έρθα λίγο περισσότερο την εξέλιξη από τον κύριο Πιντά τελευταία φορά και βλέπω ότι βαθιά μέσα τους, εδώ, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ζουν το ίδιο όνειρο, τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια προβλήματα. Αυτό τους ενώνει. Μην αφήνουμε λοιπόν τίποτα να παρεμβαίνει σε αυτή την ωραία συνύπαρξη που την εγγυάται μια πολιτεία δημοκρατική, σημαίνει μια πολύ δημοκρατική χώρα, και η οποία στέκεται με σεβασμό απέναντι σε όλους ανεξάρτητα τους πολίτες και τους κατοίκους. Ιδιαίτερα δε εδώ που η συνύπαρξη είχε κάτι άλλο κοινό, η κοινή ρίζα καταβολής. Η ελληνική πολιτεία είναι δημοκρατική και στέκεται με σεβασμό απέναντι σε όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερα εδώ που υπάρχει η κοινή ρίζα καταβολής, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος. Ανεξάρτητα από το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα προεκλογικά, δεν είμαστε εδώ για να επηρεάσουμε αλλά για να στείλουμε ένα μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας, ένα μήνυμα σεβασμού και αναγνώρισης στη μουσουλμανική μειονότητα που μαζί με τους χριστιανούς αδερφούς σας ενώνει το κοινό μέλλον, οι κοινές αγωνίες και τα κοινά όνειρα, συνεπώς και η κοινή συνείδηση. Μην αφήνουμε τίποτα να παρισφρήσει που να σπέρνει διχόνοιες, οι οποίες ανήκουν στο παρελθόν. Μας ενώνει ένα ωραίο κοινό μέλλον, πρόσθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.